Πάντως, διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνουν οι εικόνες ασύγνωστης ανευθυνότητας που κάνουν το γύρο του διαδικτύου από κέντρα διασκέδασης Παγκύπρια κατά το περασμένο τρίμερο. Αρχηγός αστυνομίας και υπουργός δικαιοσύνης τοποθετήθηκαν δημόσια για την υπόθεση που παρακολουθήσαμε προσωρινής αναστολής λειτουργίας του συγκεκριμένου υποστατικού στην επαρχία Μοχώστου, ενώ ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής εγείρηκε θέμα ταχύτητας έκδοσης αδειών λειτουργίας. Το ρεπορτάζ είναι του Μαρίνου Παυλικά. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει τις απαράδεκτες εικόνες ανευθυνότητας που κάνουν τις τελευταίες ημέρες τον γύρο του διαδικτύου από νυχτερινά κέντρα Παγκύπρια, στα οποία φαίνεται να υπάρχει παραβίαση των διαταγμάτων κατά το τριήμερο του κατακλυσμού. Η έκδοση προσωρινού διατάγματος για αναστολή λειτουργίας υποστατικού στην ελεύθερη Αμόχωστο άνοιξε τον ασκό του Αιώλου, αφενός για συζήτηση περί του προτινόμενου νομοσχεδίου για αύξηση των ποινών και αφετέρου για την αναθεώρηση του διατάγματος που αφορά στη λειτουργία των χώρων εστίασης. Μάλιστα, η κυβέρνηση προχώρησε σήμερα σε ανακοίνωση για μείωση του αριθμού ατόμων που μπορούν να εξυπηρετούνται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Όσο αφορά στην υπόθεση αναστολής λειτουργίας του νυχτερινού κέντρου, ο αρχηγός αστυνομίας έδωσε σήμερα απαντήσεις για τον τρόπο που ενήργησαν τα μέλη της δύναμης και συγκεκριμένα για τη μη επιβολή προστήμων στους θαμώνες του υποστατικού. Πάντοτε η αστυνομία ενεργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατούσε τη δεδομένη στιγμή. Έκρινε η αστυνομία ότι δεν έπρεπε εκείνη τη στιγμή να αρχίσει να μοιράζει εξώδικα μέσα σε 1.000 άτομα τα οποία βρίσκονται σε μια κατάσταση ευθυμίας, σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε κανένα να προβλέψει πώς θα μπορούσε να αντιδράσουν. Σε χθεσινοβραδινή δήλωσή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν παρέλειψε να καλέσει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να συμμορφώνονται με τα διατάγματα. Τυχόν μη συμμόρφωση στα μέτρα με τα οποία επιτράπηκε η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αλλά και όσα με θυσίες και στερήσεις η κοινωνία πέτυχε και που έθεσαν τα θεμέλια για να είναι σε θέση να επανεκκινήσει η οικονομία σε ελεγχόμενο πλαίσιο. Από την πλευρά του, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, με αφορμή την υπόθεση, εγείρει εκ νέου το θέμα της αναγκαιότητας για ταχύτερη έκδοση αδειών λειτουργίας από τα κυβερνητικά τμήματα. Υπάρχουν καθυστερήσεις, πολλές σε διάφορες επαρχίες, θα έλεγα. Αρκετές δε που τις φορές αυτές δεν ευθύνονται ήδη οι ιδιοκτήτες ή οι επιχειρηματίες, αλλά οι αρχές, διότι εμπλέκονται πολλές αρχές για να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες και προκύπτουν καθυστερήσεις. Έκκληση και προς το κοινό να τηρεί τα μέτρα και τις οδηγίες απίφθηναν και οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής επαρχίας Αμοχώστου. Η έκκληση μας είναι στο κοινό ο κόσμος να κρατά τα μέτρα αυτοπροστασίας του. Δηλαδή εμείς αν έχουμε το τραπέζι στην ανάλογη απόσταση βλέπουμε ότι ο κόσμος κινείται. Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με την υπόθεση προσωρινής αναστολής λειτουργίας του υποστατικού, το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμοχώστου όρισε την 16η Ιουνίου ως ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης ως προς την εγκυρότητα του διατάγματος και στις 9 συνολικά υποθέσεις που αφορούν αδικήματα κατά παράβαση του περιλιμοκάθαρσης νόμου και λειτουργία του υποστατικού χωρίς άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού.